Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, καλό Μάη να έχουμε. Να είμαστε όλοι καλά. Όλα για τη μαμά και σήμερα μαζί στα Argo TV, κάθε Τρίτη στις 9. Εσείς μας βλέπετε και στις 9 και όποτε θέλετε. Πολλά θέματα και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο για εσάς που θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό ξεκινάμε αμέσως την εκπομπή μας. Υποδεχόμαστε και τα Bebe Zoo, τα βρεφικά καταστήματα για όλα με πολύ υψηλή ποιότητα, προδιαγραφές. Μια λυσίδα καταστημάτων στην οποία πραγματικά η μαμά μπορεί να βρει τα πάντα για το μικρό ζουζουνάκι που γεννιέται. Καταστήματα στο Ψυχικό, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή, στον Άλυμο, στο Γαλάτσι και στην Παιανία. Επισκέπτεστε και το site bebezoo.gr και τα βρίσκετε όλα. Όμως οι ανάγκες μας δεν είναι μόνο υλικές, που είναι πολύ σημαντικές βέβαια και αυτές. Πρέπει να τρέφουμε και το πνεύμα μας. Γι' αυτό, να κλείσουμε και με τις εκκρεμότητες από την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με βιβλία της Φραντσέσκας Αλεξοπούλου Πετράκη, μιας εξαιρετικής δημιουργού, συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Να ανακοινώσουμε τους νικητές μας, η Νότα Μπούμπαλου, η Ελένη Χριστίδη Φράγκου και η Μαρία Δελκοσταντίνου. Κερδίζουν τα υπέροχα αυτά βιβλία. Θέλω να γίνω ήρωας, θέλω πάντα να γελάς και φίλοι φως φανάρι. Θα ενημερώσουμε τους νικητές μας για το πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Ήταν μια εβδομάδα περίεργη, με πολλές ειδήσεις, πολλά γεγονότα, τα οποία απέδειξαν ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και ικανός, δυστυχώς, για τα καλύτερα, δεν το πάει εκεί το δυστυχώς, αλλά και για τα χειρότερα. Τα χειρότερα που καλό είναι να τα αφήνουμε πίσω μας, αλλά να μην τα ξεχνάμε. Πρέπει να τα θυμόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι. Βεβαίως, όχι μόνο καλό, αλλά άριστο είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Μαρία Μαρία Πολύζου, Πολύζου, προπονήτρια προπονήτρια Marathon Marathon Team Team Greece Greece και και μια μια γυναίκα γυναίκα και και αθλήτρια, αθλήτρια, η η οποία οποία μας μας έχει έχει δώσει δώσει καταπληκτικές καταπληκτικές διακρίσεις διακρίσεις μέχρι μέχρι τώρα τώρα και και μας μας έχει έχει κάνει κάνει πολλές πολλές φορές φορές υπερήφανους. υπερήφανους. Μαρία Μαρία Πολύζου, Πολύζου, καλώς καλώς ήρθες, ήρθες, το το έλεγε έλεγε τη τη μαμά. μαμά. Με Με ακούς? ακούς? Δεν Δεν την την έχουμε έχουμε μαζί μαζί μας μας τη τη Μαρία Μαρία Πολύζου, Πολύζου, όμως όμως ελπίζω σε μερικά δευτερόλεπτα να είναι κοντά μας, διότι η πρωτοβουλία η δική της, που συγκεκριμένα της Marathon Team Greece by Μαρία Πολύζου και του Δήμου Αθηναίων, διοργάνωση που ετοιμάζουν για τη γιορτή της μητέρας, η οποία είναι στις 10 του μήνα την προσεχή Κυριακή, είναι πραγματικά μια αξιέπινη προσπάθεια στην οποία πρέπει όλες οι μαμάδες να είμαστε παρούσες, δεν είναι βέβαια πάντα εύκολο. Δεν θέλω να σας πω εγώ περί τίνος ακριβώς πρόκειται, θέλω να το αφήσω στην ίδια τη Μαρία Πολύζου, την οποία έχουμε στη γραμμή. Ναι, βεβαίως. Μαρία, Μαρία, καλώς καλώς ήρθες, ήρθες. καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε Χαιρόμαστε πολύ που πολύ που είσαι είσαι κοντά κοντά μας. μας. Εγώ Εγώ έκανα έκανα ένα ένα μικρό μικρό πρόλογο, πρόλογο, δεν δεν αποκάλυψα αποκάλυψα ακριβώς ακριβώς το το αντικείμενο αντικείμενο της της συνδιοργάνωσης συνδιοργάνωσης του του Marathon Marathon Team Team Greece Greece by by Μαρία Μαρία Πολύζου Πολύζου και και του του Δήμου Δήμου Αθηναίων. Αθηναίων. Το Το άφησα άφησα σε σε σένα. σένα. Τι Τι ετοιμάζετε ετοιμάζετε λοιπόν λοιπόν για για την την επόμενη επόμενη Κυριακή, Κυριακή, 10 10 Μαΐου, Μαΐου, που που είναι είναι και και μεγάλη μεγάλη και και υπέροχη υπέροχη γιορτή γιορτή της της μητέρας? μητέρας? Αποφασίσαμε λοιπόν με τον Δήμο Αθηναίων και τον Οπαδά του Δήμου Αθηναίων να διοργανώσουμε έναν αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μητέρα, το πιο σημαντικό άνθρωπο της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, 11.30 ώρα το πρωί την Κυριακή, θα έχουμε την ευκαιρία να τρέξουμε όλοι μαζί σε έναν αγώνα πολύ μικρό, 2 χιλιόμετρα, 200 μέτρα περίπου, μια απόσταση όμως που θα την αφιερώσουμε στη μητέρα μας. Το πιο υπέροχο σε αυτόν τον αγώνα είναι ότι το νούμερο του αγώνα μας θα έχει μια πρωτοτυπία, θα λέγαμε, από τους άλλους αγώνες που Ναι. συνηθίζονται. Δεν θα υπάρχουν πάνω αριθμητικά νούμερα, θα υπάρχει κενό, θα υπάρχει το Mother's Day Run, το πρώτο βεβαίως Mother's Day Days Run που διοργανώνεται στην Ελλάδα, θα υπάρχει κενό έτσι ώστε να κάνουμε τη δική μας αφιέρωση για τη δική μας μανούλα. Υπέροχο Υπέροχο ακούγεται ακούγεται και και είναι είναι ακόμα ακόμα πιο πιο υπέροχο υπέροχο γιατί γιατί είναι είναι για για πολύ πολύ καλό καλό σκοπό σκοπό αυτό αυτό που που κάνουμε κάνουμε όλη όλη την την Κυριακή. Κυριακή. Βεβαίως, γιατί μέρος των εσόδων όλης αυτής της διοργάνωσης θα πάνε στο Ίδρυμα Ευρεφών Μητέρα που υποστηρίζουμε την προσπάθειά τους και θα βοηθήσουμε κι εμείς λοιπόν στην κατεύθυνση στο να προσφέρουμε κάτι από εμάς σε ένα κοινωνικό, σε ένα ίδρυμα που προσφέρει τόσο μεγάλη υπηρεσία. Άλλωστε το Άλλωστε το κόστος κόστος συμμετοχής, συμμετοχής, από από ό,τι ό,τι ξέρω ξέρω και και εγώ, εγώ, είναι είναι πάρα πάρα πολύ πολύ χαμηλό. χαμηλό. Είναι Είναι συμβολικό συμβολικό σχεδόν. σχεδόν. Είναι Είναι μόλις μόλις 5 5 ευρώ ευρώ αν αν δεν δεν αποτόμουμε αποτόμουμε για για κάθε κάθε συμμετέχοντα. συμμετέχοντα. Και μάλιστα ο κάθε συμμετέχοντας θα πάρει και την μπλούζα του αγώνα και το νούμερό του και μέρος των εσόδων θα πάει και αυτό για καλό σκοπό. Μια Μπορώ πραγματικά να σας πω αξιέπινη πρωτοβουλία. βεβαίως και μπορώ να σας πω ότι η μπλούζα είναι εκπληκτική. Το χρώμα θα σας το φυλάξουμε για την τελευταία
για την τελευταία στιγμή. Έκλειξε. Και όπως και το νούμερο. Αλλά θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία αναμνηστικά που ο καθένας θα μπορεί να τα έχει στο σπίτι του και μάλιστα να τα φοράει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να θυμίζει στη μητέρα του ότι κοίταξε μαμά, εγώ έτρεξα για σένα την Κυριακή. Είναι πραγματικά πολύ γλυκό. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη προσέλευση γιατί ήδη έχει στηριχτεί πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι ξέρω ότι το κάνουν με πολύ μεγάλη χαρά και στηρίζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα είμαστε όλοι εκεί να φορέσουμε τις μπλούζες μας, να ξεσκονίσουμε τα αθλητικά μας και να τρέξουμε για τις μαμάδες και για τα παιδιά μας και συγκεκριμένα για το μητέρα πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει όμως να γραφτούν όμως όποιος θέλει να τρέξει προκειμένου να πάρει την μπλούζα του και το νούμερό του, ναι. Διότι κλείνουν οι συμμετοχές και θα πρέπει να προλάβουν να γραφτούν. Πώς μπορεί να γραφτεί κανείς? Θα γραφτούν στο www.runnermagazine.gr ή ακόμα καλύτερα μπορούν να μπουν στο Mother Day Run για να τους βάλει στο site που να γραφτούν. Είναι πάρα πολύ εύκολη η εγγραφή. Και έτσι ώστε να μπορούν να προλάβουν να πάρουν και το ωραίο μπλουζάκι και το νούμερο. Ωραία. Οπότε θα σας βρουν μέσω διαδικτύου να κάνουν τις εγγραφές τους οι μανούλες που θέλουν να τρέξουν. Κάθε επιτυχία και με τον καιρό σύμμαχο φυσικά να ευχηθούμε και την Κυριακή. Βεβαίως. Να προσθέσω ότι είναι για όλους μας αυτούς τους αγώνες. Για παιδιά, μικρούς, μεγάλους, άντρες, γυναίκες, γιατί ο κάθε ένας από εμάς έχει μία μητέρα. Σίγουρα. Με τη μητέρα φύση πρώτα απ' όλα που είναι κοινή όλων μας. Ακριβώς, όπως το είπατε. Να έχουμε ένα καλό βράδυ, καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε Μαρία Πολύζου. Και πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που πραγματικά θα μας φτιάξει τη διάθεση, θα μορφύνει το στούντιό μας, αλλά και όλα μας, να δούμε ένα γλυκό βίντεο που γονείς προετοιμάζουν ανθρώπους που θα γίνουν γονείς με έναν πολύ γλυκό τρόπο, δίνοντάς τους υπέροχες, αληθινές συγκινητικές συμβουλές. So, you're gonna have a baby. You're gonna have a baby. You're gonna have a baby. You're going to get a lot of advice. Ignore 90% of it. It's worthless. Here's some good advice. 10 things I wish I knew before I became a parent. Okay. Number 10. Everything you're doing is probably the best to somebody and the worst thing that you can possibly do to somebody else. So just do what works for you and don't get on the internet because you can Google anything and everybody has an opinion. You'll know how to take care of them. Do not care 1 ounce what other people think about you. Bam. Yeah. Number 9. Get on a schedule if you want to live. Schedule is key to sleep. Schedule. Number 8. Everybody leaves this out. So parenting is hard. You can't. Sometimes you just can't handle it. Take just an hour. Go to grandma's. Drop the baby off. Go get some ice cream. Take a 20-minute nap. Make a date night once a week and don't skip it. Number 7. This is important. Instead of having to like mold them to what you want. Discover who they are and let them be. Number 6. Be prepared for the unexpected because it will happen. Like, maybe the possibility of having twins? There is a chance that your baby could go flying down a hill and then roll out of her car seat onto the road, which may have happened. Number 5. You've got to make room for the baby. Crib, changing table, car seat, stroller, 2 strollers actually, bassinet that went into our room, even though he had a crib in his own room, and they're toys. More crap. He's got his own room. He's 5 pounds, he has his own room. Right? Like, I don't have my own room. Number 4. You're going to look back and you're going to say, I wish those times would come back. So keep them. Don't give them all away. They'll only wear it once. But you'll keep it forever. Memories are the only thing that you have left after all is said and done. Number 3. Be grateful for your kids. Be grateful! Things that you aren't prepared for can turn out to be good things in the end. Oh, yeah. Worth it. All the poop and snot and screaming and crying and fighting. Worth it. All of it. Totally worth it. I cherish every single minute. We would never have asked for the challenge, but we were so grateful for what she taught us. We're grateful every day for her life. The best thing that ever happened to us. Number 2. Don't be too hard on yourself. It's gonna be okay. Some days you're just not gonna have a lot of patience, and that's okay. It really is all just spilled milk. The house can wait. All of the chores can wait. You have to remember that this is a massive change in your life.
And you're going to feel every emotion there is to feel. Those deep, deep, deep emotions on either side of the spectrum. Yeah. Number one. The one thing that you can't understand, that you can't prepare for, that you're not going to know until you experience is... all the love. Be prepared to love something more than you ever thought you could. Because you haven't. You haven't yet. And it will be the best thing that you've ever done in your whole life. If I wasn't a mom, I can't imagine. It's been too wonderful. Just relax. You're gonna be great, hopefully. Αχ, αυτή η αγάπη που δεν μπορούμε να φανταστούμε πριν γίνουμε γονείς και όταν γίνουμε γονείς και τη βιώσουμε, τότε ξέρουμε και το πραγματικό της νόημα. Όμως, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν είναι το συνηθισμένο σκηνικό μας ακριβώς από πίσω μου. Υποδέχομαι με μεγάλη χαρά το Studio 7, τη Μαρία και την Τόλη. Καλώς ήρθατε, κορίτσια μου. Βαπτίζουμε το καλοκαίρι, κάνουμε πολλά ωραία events για τα παιδιά μας και δεν θα μπορούσε η εκπομπή όλα για τη μαμά να μην φροντίσει να σας δώσει και υπέροχη εικόνα και υπέροχες συμβουλές από το Studio 7 που πόσα χρόνια μετράει η Μαρία τώρα 38. Στην αγορά. 38 χρόνια 38. Είστε. Είμαστε από το 1977. Είναι πολλά τα χρόνια και ειδικά έχοντας επιβιώσει σε μια περίοδο κρίσης δύσκολη, σημαίνει ότι κάτι κάνετε πάρα πολύ καλά. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν της επιτυχίας, ναι, σε αυτό το χώρο που είναι απαιτητικός, γιατί οι γονείς θέλουν το καλύτερο και για, και για το γάμο τους πριν γίνουν γονείς, αλλά και για τις βαπτίσεις των παιδιών τους. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι η αγάπη για το λουλούδι, το μεράκι, η υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και δημιουργικότητα. Μιας και λέμε για δημιουργικότητα. Φέτος, τώρα το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει, αυτή είναι η σεζόν, μάλλον αυτή η περίοδος της σεζόν είναι η πιο υψηλή από άποψη events, βαπτίσεων κτλ. Ή πιο μετά, Ιούλιο-Αύγουστο. Ξεκινάει από Μάιο, μπορεί να είναι μέχρι Οκτώβρη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται και κάποιες βαπτίσεις το χειμώνα, που επίσης μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τώρα να είναι η full σεζόν μας. Τι προτείνουμε λοιπόν για φέτος? Εδώ έχετε φέρει κάποια πάρα πολύ όμορφα δείγματα της δουλειάς σας. Ακούω και βλέπω καταρχήν. Λοιπόν, αφού μιλάμε για βάπτιση, τα κύρια χρώματα που μπορεί να διαλέξει κάποιος είναι το ροζ και το σιέλ. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και άλλες επιλογές ανάλογα με τα λουλούδια, να χρησιμοποιήσουμε χαμομήλια, μαργαρίτες ή πολύχρωμα. Και τα λουλούδια, θέλω σε διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό κάθε εποχή και τα δικά της λουλούδια ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι λουλούδι θέλουμε όλες τις εποχές? Ας πούμε το χειμώνα δεν υπάρχουν οι ορτανσίες. Η πεόνι, ας πούμε, έχει κάποια εποχικότητα, δεν είναι όλο το χρόνο. Άρα τώρα το καλοκαίρι σε τι λουλούδια είναι καλό να επενδύσουμε για τη βάπτιση των παιδιών? Ορτανσίες, τριαντάφυλλα, υπάρχουν πάρα πολλά είδη λουλουδιών. Είναι αμέτρητα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα γιατί αυτά τα λουλούδια τα εισάγουμε εκτός από τα ελληνικά που χρησιμοποιούμε, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές και σε χρώματα και σε είδη λουλουδιών. Οπότε με τα λουλούδια ή τα χρώματα, μιας και μίλησες για χρώματα τώρα που παίζουν πιο πολύ, φέτος ποια είναι, ποια ζητάνε πιο πολύ οι γονείς? Όπως είπα και πριν, κατά κύριο λόγο είναι το ρόζ, το παστέλ και το σιέλ. Και όταν πάμε σε πολυχρωμία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιλά, κίτρινο, πορτοκαλί, φούξια ανάλογα. Βλέπουμε και φωτογραφίες από δουλειές σας, οι οποίες είναι πραγματικά υπέροχες. Ό,τι έχετε κάνει είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Αυτά τα δεντράκια επίσης που έχουμε εδώ μπροστά μας, είναι ένα λευκό, είναι και τα δύο λευκά και έχουμε βάλει κορδελίτσες. Αυτά είναι για κοσμητικά ή μπορούμε παράλληλα να τα χρησιμοποιήσουμε και σαν στάμ για να βάλουμε κάτι πάνω? Όπως μπομπονιέρες, π.χ. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με διάφορους τρόπους. Μία εκδοχή είναι να τα έχουμε έξω από την είσοδο της εκκλησίας, πάνω σε δύο λευκές βάσεις, τις οποίες επίσης μπορούμε να κάνουμε κάποιες συνθέσεις και στη βάση τους, αλλά επίσης και κάποια λουλούδια λίγο πλεχτό κισό πάνω ή κρεμαστές σαμπούλες με τα λουλούδια μας. Η άλλη επιλογή μας είναι να τα χρησιμοποιήσουμε και τις μπομπονιέρες, που σημαίνει ότι μπορούμε να κρεμάσουμε κάποιες, εάν είναι σε πουγγί, ή να βρούμε κάποιο τρόπο. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ιδέα για να έχουμε τις μπομπονιέρες μας. Φτιάχνετε και μπομπονιέρες εσείς? Έχουμε κάποιες μπομπονιέρες, ναι. Ναι, αλλά κυρίως συνεργαζόμαστε με ανθρώπους του χώρου οι οποίοι είναι καταξιωμένοι. Όπως εσείς είστε στο λουλούδι. Μπράβο, ναι. Καθένας στον τομέα του. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μπορείτε να εξυπηρετήσετε? Ναι. Ή... εκδηλώσεις αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Επίσης έχουμε το τμήμα παραγγελιοληψίας
το οποίο εξυπηρετεί 14 ώρες την ημέρα όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και ο καθένας μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να κάνει την παραγγελία του μέσα, να επιλέξει από μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών και να σταλεί στον προορισμό που θέλει. Συνήθως μια βάπτιση τι ανάγκες έχει από άποψη στολισμού? Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για διακόσμηση είναι. Φαντάζομαι τώρα το budget μας είναι πιο περιορισμένο. Σήμερα δεν είναι. Παλιότερα ήμασταν όλοι λίγο πιο άνετα. Τώρα από τι ξεκινάμε και πού μπορούμε να φτάσουμε? Αυτό σε συμφωνία με τον πελάτη μπορεί να ξεκινήσει από ένα πολύ απλό στολισμό της κολυμπήθρας και δύο συνθέσεις εξωτερικά. Επίσης, έχει τύχει πολλές φορές να κάνουμε μόνο την κολυμπήθρα, κάποια στεφανάκια που χρειάζονται για εκείνη την ημέρα. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να, να αναλάβουμε και το στολισμό στα τραπέζια, βλέπουμε κάποιες ιδέες για το χώρο, το συγκεκριμένο, γιατί έχουμε και πολλές φωτογραφίες με όλους τους χώρους από κτήματα. Και... οπότε κάνετε και προτάσεις για χώρους στους γονείς. Μπορεί κάποιος να θέλει κάτι πιο οικονομικό, μπορεί κάποιος να θέλει κάτι πιο... πιο μεγάλο να κάνει, με περισσότερους καλεσμένους ενδεχομένως. Οπότε κατευθύνεται και σε αυτό το κομμάτι τους πελάτες σας. Και επίσης πολλές φορές όταν χρησιμοποιούμε λουλούδια στην εκκλησία και έχουμε δύο ώρες συνθέσεις έξω, μπορούμε μετά να τις μεταφέρουμε είτε στο σπίτι, είτε σε κάποιο χώρο που θα γίνει ένα μικρό τραπέζι, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχουμε τόσα λουλούδια για εκείνο το χώρο. Εμείς θα μεταφέρουμε μετά. Και σας βρίσκει και κάποιος που αν θέλει, γιατί οπότε ξέρω επεκτείνεστε συνέχεια. Κάθε φορά που μιλάω μαζί σας έχετε και ένα νέο κατάστημα. Αυτό είναι καλό βέβαια. Ναι, ναι. Γιατί ξαναλέω ότι δείχνει την ποιότητα της δουλειάς σας και το επίπεδο της δουλειάς σας. Είμαστε στην Τατόη 127 στην Κηφισιά, όπου εκεί είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος 1000 τετραγωνικών μέτρων. Και εκεί κάνουμε τα δείγματα, έχουμε αίθουσα προβολής, εκθετήριο, το εργαστήριο ανθοδυτικής, τη Λιανική και επίσης υπάρχει στο Κολωνάκι και στο Μευτήριο Μητέρα και προσεχώς στην Μύκονο. Κάτι τέτοιο ναι. Λένε, πληροφορίες μου θα σας χάσουμε. Μάλλον σας βλέπω μόνο τους κατοίκους τους καλοκαιρινούς μήνες να μας φεύγετε. Ναι, ναι, σε δύο εβδομάδες περίπου θα ανοίξουμε στη Μύκονο. Τα νησιά έχουν τα πάνω τους ακόμα σε βαπτίσεις, γάμους και διάφορα events. Δηλαδή κόσμος από την Αθήνα ή από την επαρχία πάει στα νησιά, ναι. Ακόμα αν δεν έχει κάποιο δεσμό ειδικό με τα νησιά. Το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα στα νησιά δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα, οπότε όποιος έχει τη δυνατότητα πηγαίνει. Και ακόμα υπάρχει δυνατότητα. Πολύ σημαντικό ναι. Να συμβαίνει αυτό, ναι. Να μπορούμε να ξεφεύγουμε και λίγο με τέτοιες αφορμές, τόσο σημαντικές στιγμές για τα παιδιά μας. Όποιος μπορεί, είναι πολύ όμορφο, ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να συνδυάσει και τις διακοπές του μαζί. Και τη βάπτιση και τι καλύτερο. Σίγουρα, μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε σχετικό με τις βαπτίσεις αυτού του καλοκαιριού. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς ενδεχομένως κάνοντας μια παραγγελία, ώστε να είναι ακριβώς τα μέτρα τους. Θα πρέπει μάλλον να σας έρθουν έχοντας και κάποια προσωπικά δικά τους στοιχεία. Το τι τους αρέσει, να μην τα αφήνουν όλα. Στους άλλους καλό είναι να έρθει και εκείνοι με κάποιες ιδέες, έτσι. Αρχικά στο πρώτο ραντεβού κάνουμε μια προβολή στο χώρο μας, όπου δείχνουμε πάρα πολλές από τις δικές μας δουλειές, προτάσεις. Έχουμε ειδικό τμήμα που παρακολουθεί ούτως ή άλλως τις τάσεις της εποχής και προτείνουμε. Οπότε θα πάρει μια ιδέα και θα μας πει και εκείνος τι του αρέσει περισσότερο. Και από εκεί και πέρα προχωράμε στο δειγματισμό. Αν χρειάζεται και στην υλοποίηση της εκδήλωσης που ονειρεύεται. Ευχόμαστε αυτό το καλοκαίρι να είναι γεμάτο από ωραίες εκδηλώσεις, από παιδικά χαμόγελα, από ευχαριστημένους γονείς που θα κάνουν ό,τι πιο όμορφο για τα παιδάκια τους. Μ' αρέσει το παραδοσιακό μπλε και ροζ εμένα. Νομίζω και στους περισσότερους γονείς αρέσει. Ναι, ναι, υπάρχει προτίμηση. Υπάρχει. Εντάξει, τώρα... υπάρχουν και άλλα χρώματα, απλά εμείς παρουσιάζουμε τη διαφορά, ας πούμε, του αγοριού με του κοριτσιού. Κορίτσι. Ένα κορίτσι θα μπορούσε να κάνει και κάτι κόκκινο, π.χ. Ναι, ναι, ή πολύχρωμα, όπως είναι τα στεφανάκια ναι. μας, για παράδειγμα. Ειδικά που είναι με στυλ αγρός, που είναι πάρα πολύ. Και ειδικά το Μάιος, νομίζω, προσφέρεται για τέτοιου είδους κόνσεπτ, με πολλά χρώματα, με όλα τα χρώματα. Ναι, και εγώ στην κόρη μου τέτοιο είχα κάνει. Ήταν και το όνομα τέτοιο, Ήρης, που μου έδωσε την έμπνευση να βάλω πάρα πολλά λουλούδια. Και δεν το μετάνιωσα που χρησιμοποίησα όλα τα χρώματα, αλλά στα αγοράκια είμαστε πιο περιορισμένοι, νομίζω. Καλά, αν μη τι άλλο, όταν δημιουργείς μια εκδήλωση, αυτό που μένει είναι και η φωτογραφία
Και είναι αυτό πολύ όμορφο, ναι, είναι πολύ όμορφο να έχεις δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευχάριστο και το λουλούδι από μόνο το το κάνει. Δηλαδή δημιουργεί ατμόσφαιρα, χρώμα, έναν άλαφρο και για τα παιδάκια νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Σίγουρα. Να υπάρχει στο χώρο λουλούδι. Βέβαια, τα κάνει όλο πιο όμορφο το λουλούδι και συνεχίζουμε κι εμείς να το εμπιστευόμαστε οι περισσότεροι γονείς σε ό,τι εκδήλωση κάνουμε για τα παιδιά μας, από βάπτιση και πάρτις. Το λουλούδι έχει πρωταρχικό ρόλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη για αυτή τη σεζόν, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε δημιουργικοί. Καλή επιτυχία και σε σένα και επίσης να πούμε ότι για τους τηλεθεατές της εκπομπής κάνουμε δώρο μία βάπτιση με τα στοιχειώδη, με τα βασικά που ζητάνε για μία βάπτιση, δύο συνθέσεις και το στολισμό της κολυμπήθρας. Τώρα τον τρόπο θα τον πεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι ξέρουν τη διαδικασία. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο δώρο, θεωρώ, από το Studio 7 και σας ευχαριστούμε. Στέλνετε στο Facebook, στο Όλα για τη Μαμά, το μήνυμά σας, είτε στο email μας για την προσφορά της βάπτισης, για αυτό το υπέροχο δώρο για την βάπτιση του παιδιού σας αυτή τη σεζόν, αυτό το καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Μαρία και Τόλη που ήσασταν μαζί μας. Κάθε καλό να ευχηθούμε για ό,τι κάνετε. Και εσύ το ίδιο. Και εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον στους επόμενους καλεσμένους μας, πάμε να δούμε πώς ένας πραγματικά ταλαντούχος φωτογράφος αποτύπωσε την παιδική αθωότητα. Παιδική αθωότητα. Αυτή πρέπει να προστατεύουμε όλοι μας, όπως και όσο μπορούμε. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ απόψε μία ένωση που εδώ και πολλά χρόνια
όχι μόνο προσπαθεί για την παιδική αθωότητα, αλλά καταβάλει αγώνα ιδιαίτερα μεγάλο και ιδιαίτερα ιερό. Η Ένωση Μαζί για το Παιδί είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε μαζί μας τη Στέλλα την Σπανού και τον Νικόλαο Γιώτα. Ο καθένας από το δικό του πόστο θα μας μιλήσει για το Μαζί για το Παιδί. Εδώ και καιρό ετοιμάζουμε αυτή τη συνάντηση, γιατί πραγματικά θέλουμε να είμαστε παρόντες και εμείς στο σημαντικό έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλώς ήρθατε. Εδώ και πόσα χρόνια υπάρχει ένωση και τι είναι ακριβώς η ένωση για το παιδί, τι σημαίνει, γιατί τι ένωση είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε όταν λέμε Μαζί για το Παιδί. Η Ένωση Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε τη λειτουργία της από το 1996. Είναι μία ομπρέλα 10 κοινοφελών οργανισμών, όπου κάθε οργανισμός επιτελεί το δικό του έργο. Ονομαστικά τα σωματεία τα οποία βρίσκονται μέσα στην ομπρέλα της Ένωσης Μαζί για το Παιδί είναι το Χατζηπατέριο, είναι η Παιδική Στέγη, είναι το Χαρά, είναι τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, είναι η Εταιρεία Προστασίας Παστικών, είναι το ΙΠΕΑΔ, η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νανικού Διαβήτη, είναι οι Φίλοι του Παιδιού, είναι η Πνοή, το Θεοτόκος. Αν ξεχνάμε κάποιον να μας συγχωρέσουν, είναι και λίγο έτσι. Α, και η Μέριμνα, συγγνώμη. Και η Μέριμνα, φίλη της Μέριμνας. Οπότε είναι η ομπρέλα, η μεγάλη, το Μαζί για το Παιδί, που κάτω από αυτήν βρίσκονται όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πάντα με επίκεντρο το παιδί, το ανήλικο παιδί. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό που βλέπουμε ήδη στις οθόνες μας, με τη γραμμή 115-25. Ναι. Αρμόδια είναι η Στέλλα να μας μιλήσει γι' αυτό, να ενημερώσουμε το κοινό μας για αυτή τη γραμμή, πόσο σημαντική είναι. Πες μας, Στέλλα. Η γραμμή αυτή λειτουργεί από το 2009, από το Φεβρουάριο, είναι μία από τις υπηρεσίες της Ένωσης. Στη γραμμή αυτή μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε γονιός για όποιο θέμα τον απασχολεί σε σχέση με τα παιδιά του έως 18 ετών. Η χρέωση είναι μια αστική μονάδα και μπορεί να μιλήσει με εξειδικευμένο προσωπικό, συμβούλους ψυχικής υγείας και ψυχολόγους για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί. Κάποια ενδεικτικά θέματα είναι η διαχείριση ενός διαζυγίου, είναι η μετάβαση σε μια εκπαιδευτική βαθμίδα από το νηπιαγωγείο, ας πούμε, στο δημοτικό, από το δημοτικό στο γυμνάσιο, θέματα που αφορούν την εφηβεία, θέματα γενικότερα που αφορούν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, τη σχέση του με τους γονείς του και όποιο προβληματισμό μπορεί να έχει ένας γονιός. Αυτό είναι δηλαδή το κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης εξ αποστάσεως σε αυτή τη φάση. Που μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση άμεση ή κοντινή σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Ακριβώς. Είναι πανελλαδική η εμβέλεια της γραμμής, της 115-25. Και λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Με συγχωρείτε. Επίσης, στην γραμμή μπορεί κανείς να καλέσει και να κάνει κάποια καταγγελία, ανώνυμη είτε επώνυμη, σε σχέση με κακοποίηση ή παραμέληση ανήλικων παιδιών. Και μετά πώς κινείστε εσείς, επειδή δυστυχώς είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο, μετά από όσα ακούσαμε τις τελευταίες ώρες. Μακάρι να ήταν κάτι το οποίο δεν θα χρειαζόταν. Αλλά ναι, εμείς. Τι κάνετε, αν σας πάρει κάποιος, σας πει: έχω την υποψία, αυτά τα στοιχεία, ότι συλλέγουμε συμβαίνει κάποια... αυτό στη γειτονιά μου, στο διπλανό μου σπίτι. Συλλέγουμε κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα και τα προωθούμε στον εισαγγελέα, τον τοπικό, τον εισαγγελέα ανηλίκων, και από εκεί και έπειτα τον αναλαμβάνουν οι εισαγγελικές αρχές να το διερευνήσουν, να υποστηρίξουν την οικογένεια αν χρειάζεται, αν είναι τέτοιες οι ανάγκες της, έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να σταθούν καλύτερα στο γονεϊκό τους ρόλο. Και από εκεί και έπειτα να πάρουν όποια μέτρα χρειάζεται, είτε με κοινωνικό λειτουργό, με ψυχολόγο. Το φροντίζει αυτό η εισαγγελία για το καλό του παιδιού πάντοτε. Με επίκεντρο πάντα το καλό του παιδιού. Οπότε αυτή η γραμμή είναι για όλα από ό,τι καταλαβαίνω. Ακόμα και για παραπομπές. Αν είναι κάποιο θέμα που δεν μπορεί μέσω του τηλεφώνου να διερευνηθεί κτλ. Εμείς πάντα παραπέμπουμε σε δημόσιους φορείς ανά την Ελλάδα. Είστε σύνδεσμος που μπορεί να σώσει ένα παιδάκι. Μπορεί να είναι κάποια δομή που δεν την γνωρίζει ο γονιός και να μπορέσει να μιλήσει από κοντά με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Υπάρχει όμως και το Συμβουλευτικό Κέντρο τελευταία. Ναι, είναι από τον Απρίλιο του 2014 ξεκίνησε το Συμβουλευτικό Κέντρο. Τον Ιανουάριο του 2015 μεταφέρθηκε στο κτίριο του Παλαιόφρουρου Αρχείου, σε αυτό το ιστορικό έτσι, κτίριο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Αθηναίων, με τη χορηγία των EA Grants και του Solidarity Now, που είναι οι οργανισμοί, την αιγίδα των οποίων λειτουργεί
το κέντρο αλληλεγγύης στο παλιό φρουραρχείο. Εκεί στεγαζόμαστε η τηλεφωνική γραμμή και το συμβουλευτικό κέντρο και άλλες τρεις ΜΚΟ, οι Άρσεις, οι Πράξεις και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Άρα, με έδρα λοιπόν το κέντρο αλληλεγγύης, το συμβουλευτικό κέντρο του Μαζί και το Παιδί, τι ακριβώς είναι? Έρχεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες μας και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συνεδρίες συμβουλευτικής ατομικές ή οικογενειακές από κοντά πλέον. Στους ανθρώπους που φυσικά μένουν στην Αττική και έχουν Πάμε στην έμπρακτη και βοήθεια τώρα. Ακριβώς, λοιπόν. Είναι πλέον διαζώσεις οι συνεδρίες που γίνονται. Καθώς και σεμινάρια για την υποστήριξη των γονιών σε θέματα που αφορούν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Ομάδες στήριξης γονέων, με βραχυπρόθεσμο μεν χαρακτήρα και συγκεκριμένη θεματολογία, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι υποστήριξης των γονιών. Και επίσης δραστηριοποιούμαστε και στην κοινότητα με ομιλίες και σεμινάρια σε σχολεία, σε δημόσια σχολεία της Αττικής, σε συνεργασία είτε με τους διευθυντές και τις διευθύντρες, είτε με τους συλλόγους γονέων κυρίως. Για να ενημερώνονται και να ξέρουν πού μπορούν να απευθυνθούν. Ακριβώς, με στόχο την ευαισθητοποίηση και σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Μπορεί να υπάρχει και συγκεκριμένο αίτημα από κάποιο σχολείο, από τους γονείς, από το σύλλογο. Εμείς προσπαθούμε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα μπορούμε. Ποια είναι τα πιο συνήθι θέματα για τα οποία κάποιος έρχεται σε επαφή μαζί σας σήμερα, με τα δεδομένα που έχουν αλλάξει, που δεν είναι μόνο με επίκεντρο την γενικότερη κρίση που υπάρχει στη χώρα μας και δεν είναι μόνο οικονομική πλέον, δυστυχώς, γιατί όλα είναι μια αλυσίδα. Ακριβώς, είναι αλληλένδετα. Κοιτάξτε, κάποια θέματα που προκύπτουν αρκετά συχνά είναι η διαχείριση ενός διαζυγίου, όπως σας είπα πριν, το πώς θα το διαχειριστούν οι γονείς, πώς θα το συζητήσουν με τα παιδιά τους ανάλογα και με την ηλικία τους. Είναι θέματα που αφορούν το άγχος των παιδιών, ειδικά στην εφηβεία, σε σχέση με τις εξετάσεις, σε σχέση με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν εντός και εκτός τους. Είναι θέματα όπως η επιθετικότητα σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια, το bullying στα σχολεία, θέματα που αφορούν τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους και πώς αλλάζουν με το χρόνο και με την μετάβαση στα αναπτυξιακά στάδια. Είναι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το γονεϊκό ρόλο και όλες τις εκφάνσεις τους. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να είναι ασήμαντο ή μικρό. Μπορεί να είναι και κάτι πολύ απλό, πρακτικό, όπως αποχωρισμός για τον παιδικό σταθμό ή η εκπαίδευση τουαλέτας, που ναι μεν μπορεί να ακούγεται ότι είναι κάτι απλό, αλλά για έναν γονιό μπορεί να είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να νιώθει ότι υπάρχει χρόνος και χώρος να μιλήσει με κάποιον που θα τον ακούσει και θα τον στηρίξει. Εσάς ποιος σας στηρίζει? Γιατί στηρίζετε τόσους και κάνετε τόσα. Ναι, εμείς φροντίζουμε και εμείς παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη δική μας προσφορά. Δεν δίνουμε μόνο, αλλά παίρνουμε πίσω και πολλά πράγματα από τους γονείς που εξυπηρετούμε. Και φυσικά και εμείς φροντίζουμε με τη δική μας εκπαίδευση, με την εποπτεία μας, να παίρνουμε και εμείς την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας. Οφείλουμε και εμείς να το κάνουμε. Σίγουρα. Και για μας και για τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε. Περνάω στον Νίκο, ο οποίος επίσης τρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες της Ένωσης, τις οποίες θα μας τις πει η Ζήνικο που τις ξέρεις καλύτερα από όλους και είναι πολύ σημαντικό να τις μάθει και το δικό μας κοινό. Να αρχίσουμε νομίζω από το προσφέρω γιατί νοιάζομαι, που είναι πιο παλιά έτσι να πούμε υπηρεσία. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 και σκοπός της δημιουργίας αυτής της υπηρεσίας ήταν να στηρίξουμε φορείς οι οποίοι φιλοξενούν ή ασχολούνται με παιδιά. Έχουμε καταγράψει τις ανάγκες σε φορείς, σε περισσότερους από 100 φορείς στην Αθήνα και στην επαρχία. Και προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες που προκύπτουν, οι οποίες μπορεί να είναι σε τρόφιμα, μπορεί να είναι σε είδη πρώτης ανάγκης, μπορεί να είναι σε σχολικά, χαρτικά, μέχρι και έπιπλα, φανταστείτε ότι οτιδήποτε συλλέγουμε. Έχουμε από το Μάρτιο που ξεκινήσαμε το 2012 μέχρι και τώρα, έχουμε καταφέρει να κάνουμε περισσότερες από 400 αποστολές σε είδος, σε περισσότερους από 45 διαφορετικούς φορείς. Τώρα, αυτοί που μας στηρίζουν, που στηρίζουν συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι οι εταιρείες, γιατί εμείς, αφού έχουμε καταγράψει τις ανάγκες, ξέρουμε ότι θα πάμε σε μια εταιρεία και θα ζητήσουμε κάποια είδη. Παίρνοντας λοιπόν αυτά τα είδη, εμείς με τη σειρά μας, αφού ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες, τροφοδοτούμε τα ιδρύματα με τα οποία έχουμε συνεργασία. Μετά, μια επόμενη υπηρεσία είναι το «Είναι σημαντικό να προσφέρεις». Είναι μια ιδιαίτερη υπηρεσία και είναι πραγματικά, επιτελεί πολύ σημαντικό έργο, γιατί στηρίζουμε οικογένειες σε ανάγκη. Έχουμε μια συνεργασία με τα κοινωνικό παντοπολία Αθήνα, Σπειρά και Θεσσαλονίκη και προσπαθούμε και εντάσσουμε οικογένειες σε αυτό το πρόγραμμα.
πώς γίνεται η ένταξη. Με τους φορείς με τους οποίους εμείς έχουμε συνεργασία, οι κοινωνικές σου υπηρεσίες ελέγχουν κάποιες οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες, εφόσον πληρούν κάποια απαραίτητα κριτήρια, εντάσσονται στα κοινωνικά παντοπολία. Όπου είναι ενταγμένες για 6 μήνες και πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και προμηθεύονται τα ψώνια για το σπιτικό τους. Τους δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα, τους δίνουμε την αξιοπρέπεια που ίσως τους λείπει. Γιατί πολλές φορές ο εξυπηρετούμενος μπορεί να πάει σε έναν φορέα να μην του αρέσει αυτό το πράγμα, είναι και λίγο απρόσωπο. Ενώ ξέρει ότι θα πάει μόνος του στο σούπερ μάρκετ, στα κοινωνικά παντοπολία και θα προμηθευτεί τα πράγματα που χρειάζεται. Ναι. Έχουμε εντάξει περισσότερους από 150 δικαιούχους στο πρόγραμμα αυτό. Φανταστείτε μόνο ότι τον Απρίλιο του 2015 εντάξαμε 15 οικογένειες. Τα κριτήρια που πρέπει να θέτουμε είναι να το πούμε και αυτό πριν κλείσουμε, ακριβώς, βέβαια. Να υπάρχει ανήλικο τέκνος στην οικογένεια. Ναι. Το εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια, τα οποία και όλοι οι φορείς πάνω κάτω τα ίδια είναι. Όλες οι γενικές υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό το έργο σας, πραγματικά. Να πούμε πάλι, κλείνοντας για τη γραμμή, και το πώς... Ναι, συγγνώμη. Ξέχασα να πω και ένα ακόμα πρόγραμμα. Ναι, να αναφερθούμε και σε αυτό. Συγγνώμη, είναι το «Γίνε και εσύ κομμάτι της καρδιάς μας». Ναι. Όπου πηγαίνουμε σε σχολεία και ενημερώνουμε τα παιδιά για τον εθελοντισμό, για τις δράσεις της Ένωσης μαζί για το παιδί. Επενδύουμε και στην επόμενη μέλλον. Στο μέλλον πρέπει να επενδύσουμε όλοι. Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την υπηρεσία, με αυτή σας τη δράση, ξυπνάτε και τη νέα γενιά και τη φαίνεται πιο κοντά στην προσφορά και στο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο. Γιατί το κομμάτι και τη πρόληψη και τη επένδυση στην επόμενη γενιά είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό και μακροπρόθεσμα θα καρποφορήσει. Εμείς είμαστε δίπλα σας, μαζί για το παιδί. Είμαστε όλοι μαζί για το παιδί και όλα τα παιδιά. 10.000 παιδιά. Την προηγούμενη χρονιά, περισσότερα από 10.000, να βοηθήσουμε όλοι ώστε κάθε χρόνο να βοηθάμε και ακόμα περισσότερα, αλλά να ευχηθούμε οι ανάγκες να είναι και λιγότερες. Μακάρι να είναι απαραίτητο πλέον. Ακριβώς. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καλούν στον 115-25 για οποιοδήποτε πληροφορία ή για ενδιαφέρον σχετικά με τις υπηρεσίες μας. 115-25, Στέλλα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς θα πάμε στο Θησείο τώρα. Θα πάμε μία βόλτα μέχρι το Μουσείο Ηρακλειδών, όπου γίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Μαυρομάτης. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Όλα για τη Μαμά. Καλώς σας βρήκα. Παίζω και καταλαβαίνω, λοιπόν. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτή η διαδραστική έκθεση, η οποία μας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος της διαδραστικής έκθεσης που έχουμε φτιάξει με τον συνεργάτη τον κύριο Παπα-Νικολάου και ο στόχος είναι να μάθει κανείς παίζοντας. Ξέρετε, το παιχνίδι είναι βασικό εργαλείο, το εργαλείο εντός εισαγωγικών για τα παιδιά και όχι μόνο για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Γιατί το παιχνίδι δημιουργεί προβληματισμούς, δημιουργεί ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα είναι δικά μας, ημών που παίζουμε δηλαδή, δεν είναι δοτά, δεν είναι κατευθυνόμενα και ο καθένας δημιουργεί μέσα από τα ερωτήματα αυτά τις δικές του ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία για να επιλύσει, να δώσει λύση και απάντηση στις ανάγκες που έχει δημιουργήσει. Ανάγκες με τη μορφή ερωτημάτων βέβαια, έτσι. Τα οποία τα παιδιά της είναι μόνα τους αυτή τη διάδραση ή υπάρχει κάποιος από το μουσείο που τα κατευθύνει και τα βοηθάει ώστε να ανακαλύψουν μέσα από αυτή την έκθεση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι το καθημερινό που γίνεται η επίσκεψη των σχολείων σε καθημερινή βάση, έτσι. Στο ωράριο 9 με 3 περίπου, 9 με 1 είναι το καθορισμένο, αλλά πολλές φορές το υπερβαίνουμε γιατί έρχονται και σχολεία από την επαρχία ή από χώρες εκτός Ελλάδος. Εκεί το πρόγραμμα είναι δίωρο για κάθε τμήμα που επισκέπτεται μαθητών το μουσείο. Μία ώρα αφιερώνεται μέσα στο χώρο της διαδραστικής έκθεσης και στη συνέχεια τα παιδιά επιλέγουν ένα από αυτά τα παιχνίδια με τα οποία θέλουν να ασχοληθούν ή το ασχολήθηκαν και δημιούργησαν ερωτήματα και περνάνε μετά σε δεύτερη φάση, τη δεύτερη ώρα δηλαδή, περνάνε σε μια ειδική αίθουσα, το ονομάζουμε αίθουσα συζητήσεων και διαλόγου και μέσα εκεί πέρα γίνεται ανάπτυξη του θέματος αφού αναλυθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι, να το πούμε έτσι.
Οι ηλικίες, γιατί βλέπω και μικρά παιδάκια. Βέβαια. Από πού ξεκινάνε οι φιλοξενούμενοι σας? Ξεκινάνε από ποια ηλικία ξεκινάνε, λέτε? Ναι, ξεκινάνε από τα 5. Από τα 5 και μετά πάμε μέχρι το Λύκειο? Περνάμε και προχωράμε μέχρι το Λύκειο. Έχουμε και τα, να σας πω, να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο, και μετά υπάρχουν τα Σαββατοκύριακα, όπου είναι αφιερωμένο στους γονείς με τα παιδιά, έρχονται από μόνα τους, δηλαδή τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, και υπάρχουν συνεργάτες μέσα στο χώρο της έκθεσης και τους εξηγούν τα διάφορα εκθέματα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μέχρι πότε υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση, να πούμε, ώστε να ξέρει ο κόσμος μέχρι πότε μπορεί να σας επισκεφθεί? Η έκθεση είναι διαρκής, δεν θα σταματήσει ήδη, γιατί το Μουσείο Ηρακλειδών το έχουμε φτιάξει με στόχο να η έκθεση αυτή να είναι διαρκής, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Απλά ανανεώνονται τα εκθέματα. Δηλαδή, ανά περιόδους θα εισέρχονται καινούργια εκθέματα μέσα, που πάντα θα έχουν την ίδια φιλοσοφία. Να πούμε ότι η επίσκεψη γονιών και παιδιών μαζί είναι κάτι το οποίο ωφελεί και τους γονείς και τα παιδιά. Είναι σημαντικό οι γονείς με τα παιδιά να βρίσκονται σε έναν χώρο και να αναπτύσσουν διάλογο μεταξύ τους, κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται στο σπίτι μέσα. Ευχαριστούμε που φροντίζετε και για τη σχέση μας με τα παιδιά μας. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία και η όλη έκθεση του Μουσείου Ηρακλειδών. Καλή συνέχεια, κύριε Μαυρομάτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε και... απόλυτη επιτυχία η έκθεση όσο θα διαρκέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό θα είναι να μας επισκεφτείτε και να σας ξεναγήσουμε και εμείς στο χώρο μας. Θα το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλό μήνα. Επίσης και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Και από την έκθεση, λοιπόν, για μικρούς και μεγάλους, θα περάσουμε σε ένα ζευγάρι πολύ ιδιαίτερο, με την έννοια ότι... Είναι μες στο σπίτι, είναι μαμά και μπαμπάς, είναι ζευγάρι, αλλά είναι και συνεργάτες. Και συγκεκριμένα, daddycool.gr. Αγαπάμε πολύ τους μπαμπάδες αυτό το μήνα, αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε. Γι' αυτό υποδέχομαι τη Λένα και τον Χρήστο. Καλώς ήρθατε. Μας ήρθατε από την όμορφη Χαλκίδα, που είναι και η έδρα σας. Ναι, ναι. Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Ζευγάρι και στη ζωή, αλλά και στην δουλειά εντός εισαγωγικών, κατά κάποιο τρόπο, διότι πρόκειται για τον blog Daddy Cool, το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλοι θα μπούμε να δούμε τι γίνεται, να ενημερωθούμε. Παρόλο που δεν είστε και πάρα πολύ καιρό στον διαδικτυακό αέρα, είστε γύρω στον ένα χρόνο. Ενάμιση χρόνο. Είμαστε από το 2013, το Δεκέμβριο. Και πάει πάρα πολύ καλά. Το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Ξεκίνησε σαν ένα blog καθαρά για μπαμπάδες. Αυτό ναι, αλλά πώς ξεκίνησε, αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι ωραίο, από ό,τι ξέρω και ξέροντας εγώ την ιστορία σας, να μας περιγράψετε πώς το αποφασίσατε. Ξεκίνησε στο πολύ τυχαίο. Βασικά άρεσε στη Λένα να γράφει. Έγραφε γύρω στον ένα χρόνο σε μαμάδο blog. Βλέπουμε, συγγνώμη, και πλάνα από το Daddy Cool. Και κάποια στιγμή της λέω, γιατί δεν κάνουμε κάτι δικό μας, ώστε να γράφεις και δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει. Άρα εσύ ήσουν ο εγκέφαλος, γι' αυτό πήρε και το όνομά σου, τον Daddy Cool. Ονονός. Ονονός. Μου λέει, πώς να το κάνουμε? Θέλω να κάνω, λέει, κάτι για μπαμπάδες όμως, όχι για μαμάδες, γιατί υπάρχουν πολλά για μαμάδες. Λέω, γράψε, λέω ότι ένας μπαμπάς που ήταν φρικαρισμένος, γιατί όταν έγινε πατέρας ήμουν 25 χρονών. Ήσουν πάρα πολύ μικρός. Ναι. Και είναι λογικό να φρίκαρες. Ήμουν φρικαρισμένος και καλά ότι έχω ευθύνη για αυτό το παιδί. Σίγουρα. Και μπράβο που το θέτεις έτσι. Που θέτεις τη φρίκη με αυτή την έννοια. Ναι, με αυτή την έννοια. Γιατί αλλιώς το παιδί είναι για όλους χαρά, πιστεύω. Σίγουρα. Αλλά έχει ευθύνη αυτό που λες. Και λέω, γιατί δεν κάνεις, λέω, ένας μπαμπάς που ήταν φρικαρισμένος και ξαφνικά κούλαρε με την έλευση της κόρης του. Βγάλω το, λέω, Daddy Cool. Έτσι λοιπόν το βίωσες εσύ. Ναι, μόλις είχα γυρίσει από τη δουλειά. Σε σένα και δυναμία η κόρη σου ή εξάχρονη ηρώ? Και στους δύο. Θεωρώ. Η μαμά άλλα λέει. Στον μπαμπά. Ορίστε. Όταν ήταν πιο μικρή, ήταν σαν όλα τα παιδάκια, κολλημένη πάνω μου. Ναι. Τώρα τα τελευταία 1,5 χρόνο περίπου έχει αρχίσει και πηγαίνει προς τον μπαμπά, όπως όλα τα κοριτσάκια. Και εμένα λιγάκι έτσι έχει αρχίσει αυτό και με ψηλό ζηλεύω. Είναι ώρα να κάνετε και ένα αγοράκι λοιπόν, για να κολλήσω στη μαμά του. Λένε μου, τι βρίσκουμε στον Daddy Cool? Τα πάντα. Τα πάντα. Είναι σαν ιντερνετικό περιοδικό. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γιατί εξ αρχής υπάρχουν βιωματικά άρθρα και από μαμάδες και από μπαμπάδες. Υπάρχουν αληθινές ιστορίες. Που σας στέλνουν. Μπράβο. Μπαίνουν στη διαδικασία
ξεκινώντας το διαδίκτυο, έχει αρχίσει και έχει γίνει μόδα το τελευταίο διάστημα, διαβάζοντας κάποιες ιστορίες, ο άλλος να αρχίσει να θέλει να πει και τη δικιά του ιστορία. Και καμιά φορά η ανωνυμία του διαδικτύου... Αυτό θέλω να σου πω, γίνονται πόνιμα ή ανώνυμα αυτές οι εξιστορήσεις. Βοηθάει κάποιους ανθρώπους να βγάλουν κάποιες ιστορίες προς τα έξω και αρέσουν στον κόσμο. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν συνταγές, έχει ξεχωρίσει τον Daddy Cool για τις συνταγές. Είναι συνήθως συνταγές μέχρι 6-7 υλικά. Ο μπαμπάς σας ετοιμάζει αυτές. Γιατί είχαμε και συνταγές. Daddy Cool την φορά που μαγειρεύει και αυτός πολύ. Πες μου ότι μαγειρεύεις και εσύ Χρήστο τώρα. Όχι. Οι συνταγές είναι της μαμάς, ο μπαμπάς είναι επί των ειδήσεων. Εσύ ακριβώς πώς έχετε μοιράσει τις δουλειές στον Daddy Cool? Στην αρχή, όπως είπα, ξεκίνησε στην Black, επειδή της άρεσε να γράφει. Και μετά είδαμε ότι δεν μπορούσε να απευθυνθεί μόνο σε άντρες. Άρα έπρεπε να πιάσουμε κάπου διαφορετικά, να το μοιράσουμε κάπως, να πιάσουμε όλων των ειδών. Εσύ έχεις το κομμάτι της επικαιρότητας, δηλαδή περισσότερο. Ναι, ό,τι είναι για ειδήσεις και για τέτοια. Και η μαμά έχει αθλητικά. Τα αθλητικά, πολύ και σωστά. Εγώ έχω το τομέα της ομορφιάς, tips για το σπίτι, αρέσουν πάρα πολύ. Αρέσουμε. Πάρα πολύ. Έξυπνα κόλπα τα οποία μπορείς να κάνεις με φυσικά προϊόντα λόγω της κρίσης. Και πιστεύω και ότι όλα αυτά. Τα έχει στο σπίτι σου μπράβο. Και μπορεί να τα έχει και για πέταμα. Όλα αυτά τα έχει γεννήσει κρίση, έτσι. Δηλαδή, όλες αυτές τις ιδέες και όλη αυτή την επιτυχία που έχουν τώρα τελευταία όλες. Και το ότι ψαχνόμαστε, πιστεύω, μέσω αυτό και του διαδικτύου. Δηλαδή, κάποιες συνταγές, ας πούμε, που είναι με λίγα υλικά και γρήγορα. Πριν πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρανε τις περισσότερες νοικοκυρές. Αλλά τώρα βλέπω που στέλνουν μηνύματα παιδιά με λίγα υλικά, με εύκολα υλικά. Πάει πολύ καλά. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Και σας βλέπω και πολύ καλά μεταξύ σας και ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν για ένα νέο ζευγάρι, γιατί είστε πολύ νέα παιδιά και εσείς και γίνατε και νωρίς γονείς. Ποιο είναι το μυστικό για να καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανή και υγιή τη σχέση μας όταν έρχεται το παιδί, που μπορεί να είναι ό,τι πιο σημαντικό, να είναι η ευτυχία όλη, ο κόσμος μας όλος, αλλά όσο να αναδιαταράσει τις ισορροπίες, και αυτό είναι γεγονός και είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε οι περισσότεροι γονείς. Τι κάνουν, ποιες συμβουλές δίνετε λοιπόν στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί σας? Δεν υπάρχει μυστικό. Πιστεύω ότι ούτε τέλειο ζευγάρι υπάρχει, ούτε τέλειος γάμος υπάρχει, ούτε τέλειος γονιός μπορείς να γίνεις. Πιστεύω ότι είναι να βρεις τον κώδικα επικοινωνίας με τον άνθρωπό σου και να πορευτείς... με τα ελαττώματά του και με τα προτερήματά του. Αυτό ακριβώς. Και γιατί... να κάνεις αρκετές υποχωρήσεις... για να μπορέσεις να πας στην πορεία. Αλλιώς δεν γίνεται. Η ζωή έχει μέλλον. Αυτό ακριβώς. Και τον, μέχρι να μεγαλώσουν και τα παιδιά, μάλιστα επίσης είναι πολύ δύσκολο χρόνο πράγματα. Και κόπο και συνεργασία και αμοιβές υποχωρήσεις, θα προσθέσω κι εγώ, έτσι. Από εκεί και έπειτα, το μόνο που θα ήθελα να πω σε κάποια νέα ζευγάρια είναι ότι. Να κουλάρουνε, μια και Daddy Cool. Βλέπουμε και την μπλούζα, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά. Daddy Cool, εδώ να μας φέρεις και εμάς μία, είναι πάρα πολύ ωραία. Να δώσουμε και εσείς την ευκαιρία μας. Ευχαριστώ καλή κίνδυνα να σου δώσω. Θα έρθω, με μεγάλη χαρά παιδιά, πραγματικά. Να κουλάρουνε στην αρχή, σε κανέναν δεν ήρθε εύκολα όλο αυτό. Δεν είναι εύκολη η μητρότητα, ούτε η πατρότητα. Και να προσπαθήσουν όλο αυτό να το βγάλουν δημιουργικά. Είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μας. Απλά θεωρώ ότι σε μια γυναίκα είναι πιο εύκολο, γιατί το έχει 9 μήνες μέσα. Βέβαια. Ο άντρας είναι με το που θα γεννηθεί το παιδί και έρχεται μέρα με τη μέρα δένεται. Αυτό είναι γεγονός, ότι για τη μητέρα, βέβαια και για τη μητέρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ όταν γεννήθηκε η κόρη μου, η γυναίκα μου το αγκάλιασε και εγώ είχα κάτσει από πάνω και έλεγα αυτό είναι δικό μου. Βέβαια, τώρα. Και για τις γυναίκες υπάρχουν δυσκολίες, Χρήστο. Δηλαδή, η επιλόχη ως κατάθλιψη είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ συχνό. Εγώ τουλάχιστον ήμουν τυχερή. Ήταν πολύ λίγες ημέρες που το βίωσα. Περίπου 5-6 ημέρες στην αρχή. Ήταν πολύ άσχημο το συναίσθημα. Νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με το φόβο. Δηλαδή, ένιωσα μία τεράστια ευθύνη. Ήθελα να κλαίω συνέχεια. Δεν ήθελα να πάω σπίτι μου, γιατί ήμουν στην αρχή στη μαμά μου. Δεν ήθελα να πάω σπίτι μου, φοβόμουν να μην μου πάθει κάτι το παιδί. Πιστεύω ότι το έχεις περάσει κι εσύ. Τι δύο. Και όλες οι μαμάδες. Αλλά κράτησε πολύ λίγο διάστημα και έτσι δεν με πείραξε. Έχω δει όμως και κοπέλες, και το οποίο κρατάει 3 μήνες, 4 μήνες. Και είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί δεν βιώνουν όλο αυτό που βιώνουμε εμείς στην αρχή, όλο αυτό το όμορφο.
Δεν πειράζει, όμως οι μπαμπάδες στην πορεία αποδεικνύονται κάποιοι μπαμπάδες εξαιρετικοί και ειδικά με τις κόρες, όπως υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, αυτό θα το ομολογήσουμε. Ντάτι Κου, λοιπόν, είστε μαζί μας και από ό,τι λένε οι πηγές μου, θα γίνετε και site σε λίγο καιρό. Ναι, θα γίνετε site. Έχει μεγαλώσει όγκος. Στην αρχή έβγαινε να είμαστε οι δυο μας. Τώρα βέβαια έχουμε και κάποιους άλλους που μας βοηθάνε. Είναι η Σουζάνα η Καπετάνιο, είναι η Νατάσα η Δεμέστικα και είναι και η φίλη μας η Κατερίνα η Βίτα, η οποία είναι το δεξί μας χέρι. Δηλαδή όπου εμείς κολλάμε, μας ξεμπλοκάρει. Είστε δυνατό team, σας εύχομαι. Είμαστε δυνατό team. Ναι, γιατί δεν βγαίνει πλέον, έχει μεγαλώσει ο όγκος. Κάθε φορά και μεγαλύτερο λοιπόν το Daddy Cool. Αυτό που βλέπουμε σε εσάς τους δύο, ένα τόσο υγιές και τόσο δεμένο ζευγάρι και δυνατό, να γίνει ένα παράδειγμα και τα ζευγάρια που μας βλέπουν, αυτό ότι μπορούμε ακριβώς να είμαστε μαζί και στη ζωή και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο στο σπίτι, πολλά πράγματα μπορούμε να είμαστε μαζί. Αρκεί να υπάρχει αγάπη. Έτσι, θεωρώ πάνω ότι ένα ζευγάρι πρέπει να είναι και πάνω απ' όλα φίλοι. Μπράβο σας, χαίρομαι που τα λέμε όλα αυτά. Χάρηκα που σας γνώρισα, που ήσασταν μαζί μας. Χαρήκαμε. Και σε περιμένουμε στην Εύβοια. Περιμένουμε Χαλκίδα. Θα έρθω. Όλοι μαζί θα έρθουμε. Όλο το τίμα από εδώ. Και να δούμε εμείς ακόμα ένα βίντεο από τους καλεσμένους που είχαμε νωρίτερα από το Μαζί για το Παιδί, από την Ένωση Μαζί για το Παιδί, γιατί πιστεύω ότι τους αξίζει να τους αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να τους θυμόμαστε και να είμαστε κοντά τους και κυρίως κοντά στα παιδιά που μας χρειάζονται. Η Ένωση Μαζί για το Παιδί και τα κοινωνικά παντοπολία Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα άπορα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με μια κάρτα των 5 ευρώ εξασφαλίζεις στο γεύμα μιας άπορης οικογένειας για μια ημέρα. Και με μια κάρτα των 20 ευρώ εξασφαλίζεις στο γεύμα μιας άπορης οικογένειας για μια εβδομάδα. Με τις κάρτες είναι σημαντικό να προσφέρεις, συνεισφέρουμε στο καλάτι των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Και τους δίνουμε δυνατότητα να κάνουν τις αγορές με αξιοπρέπεια από τα κοινωνικά παντοπολία Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Αγόρασε και εσύ μια κάρτα. Είναι σημαντικό να προσφέρεις. Από επιλεγμένα καταστήματα στην Αττική και την περιφέρεια. Όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να κάνεις τη διαφορά στη ζωή κάποιου που σε έχει ανάγκη. Για να μάθεις πού μπορείς να βρεις τις κάρτες «Είναι σημαντικό να προσφέρεις», κάλεσε 115-25. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, έχω μια μαμά, μα τι μαμά εδώ, μια βιονική μαμά θα την έλεγα εγώ και θα την έλεγα βιονική, επειδή όσες φορές την έχω δει, όσες φορές έχω μιλήσει, κάνει 100 πράγματα, μιλάει για 100 πράγματα, αλλά καταφέρνει να έχει πάνω απ' όλα τα παιδιά της, να είναι και δίπλα τους. Ανούσα Μελά, καλώς ήρθες. Γεια σου, Χρυσάβη. Πώς τα καταφέρνεις. Δεν μπορώ να πω τέτοια μυστικά. Δεν μου το είπες ότι θα ρωτήσω αυτό. Ούτε off camera θα μου το πεις εμένα μετά. Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Απλώς να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, το οποίο καμιά φορά ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να μπορείς να διοικητεύεις αυτή την αγάπη σε πράγματα που μπορούν να προσφέρουν και στους άλλους. Για ποιο από όλα όσα αγαπάς και κάνεις, να μιλήσουμε πρώτα. Έλα τώρα, την ξέρεις, τη γενικότερη ομπρέλα είναι το στυλ. Στυλ, μόδα, μορφιά, πολύ αγάπη. Και μέσα από εκεί νομίζω ότι μπορούμε όλοι να κάτι να υποφεληθούμε από όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, είναι εύκολο για μία μητέρα η οποία φέρνει στον κόσμο το παιδί της, μετά φέρνει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί της. Και θα θέσω και εμένα ως παράδειγμα, δεν έχω πρόβλημα. Πέρασε εγώ μία μεγάλη περίοδο αφού έκανα τα παιδιά μου, που διαφορούσα τελείως για το στυλ μου. Τα είχα παρατήσει, πρέπει να σου πω. Δεν είναι υγιές μάλλον πολύ αυτό, ε. Εσύ τι θέλεις γι' αυτό, ότι είναι λάθος και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μαμάδες, ώστε με απλό τρόπο να κρατήσουν και τη θηλυκότητά τους, αλλά και να είναι και μαμάδες με στυλ. Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο σε αυτό, πρέπει να σου πω. Ναι. Τα χάσα λίγο κάπου. Κοίτα, δεν το έχω και πολύ όσο εσύ βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι θέμα να το έχεις. Είναι θέμα πώς θα το προσεγγίσεις. Ναι. Υπάρχουν δύο. Ξέρω και μαμάδες που έχουν κάνει focus στην εμφάνισή τους, την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά, γιατί υπάρχει ένα μικρό θέμα ανασφάλειας, έρχεται ένας νέος μικρός άνθρωπος στον κόσμο που μας αλλάζει όλα τα δεδομένα. Μπορεί να είναι και δύο στη δική μας περίπτωση. Ναι, όπως και εσύ. Και ναι, ξέρω και την άλλη περίπτωση. Απλώς νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο όχημα, ένα πολύ ωραίο μέσο να διαχειριστούμε ωραία την εικόνα μας, το στυλ με την ευρία έννοια του όρου και η ομορφιά, για να νιώθουμε καλά καταρχάς εμείς οι ίδιες. Δηλαδή, μια μαμά που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό της, ακόμα και αν δεν δουλεύει ή δουλεύει, ή είναι όλη μέρα σπίτι, ή ασχολείται με τα παιδιά, ή ταυτόχρονα πρέπει να συνδυάσει καλή ώρα, εργασία και χαρά και παιδιά και τα πάντα, είναι ωραίο να κοιτάγεται στον καθρέφτη, ακόμα και αυτόν αυτός ο καθρέφτης είναι του μπάνιου, ή είναι στο ασανσέρ που κατεβαίνει να τρέξει να πάρει το, ξέρεις. Για να νιώθει ωραία. Ακριβώς. Ποια είναι τα μυστικά λοιπόν, τα tips που μπορείς να αποκαλύψεις
στις μαμάδες, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο πολύ ο εαυτός τους. Γιατί ακριβώς χάνουμε λίγο τον εαυτό μας και στιλιστικά όταν έρχονται τα παιδάκια μας. Πώς θα τις βοηθήσουμε και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αφού έρθουν τα μικρά μας. Να κρατηθούμε. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Φουσκώνουμε. Απλώς μπορούμε να είμαστε πιο εναρμονισμένες με το στυλ μας και δεν ανάγκη επειδή είμαστε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να αποκλίνουμε από αυτό. Δηλαδή, μας αρέσει να φοράμε t-shirts, θα φορέσουμε t-shirts, απλά πιο extra large. Μας αρέσουν τα παντελόνια, θα πάμε πάλι στα παντελόνια. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες με το συγκεκριμένο λάστιχο να είμαστε κοντά. Καλό είναι να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό που ήδη χρησιμοποιούμε. Και μετά είναι τα λεγόμενα πολυχρηστικά κομμάτια, τα οποία θέλω να μου πεις αγαπάς και εσύ. Πολύ. Ναι, δηλαδή υπάρχει το φορεματάκι μπόχο, ας πούμε. Κλασικό, φλωράλ, μίντι, λίγο πιο πάνω από τον γόνατο. Θα φοράς το βάλεις ένα φορεματάκι ακριβώς με την μπαλαρίνα άνετα. Θα βάλεις ένα ωραίο παντελόνι από κάτω, θα βάλεις μια ζώνη στη μέση, λίγο πιο κάτω από την κυλίτσα. Τέλειο. Θα του βάλεις ένα ωραίο σακάκι από πάνω, μπορεί να του βάλεις τη ζώνη λίγο πιο ψηλά, να είναι λίγο πιο αμπύρ. Ξέρεις, αυτό που πέφτει λίγο πιο κάτω, που μας αρέσει γιατί φαίνεται και η κοιλιά μας. Βέβαια. Γέννησες, κανένα πρόβλημα. Βγαίνεις με αυτό από το μευτήριο. Με το ίδιο φορεματάκι. Συνεχίζεις μετά και ξέρεις, ουσιαστικά το διανθίζεις με αξεσουάρ. Οπότε νομίζω ότι απλώς θέλει έξυπνη διαχείριση, φόκους και επένδυση, ό,τι αν σημαίνει αυτό, και στα αξεσουάρ. Δηλαδή, δεν ανάγκη την περίοδο της εγκυμοσύνης να αγοράσουμε τα περισσότερα ρούχα. Ναι, μπορούμε να πάμε λίγο πιο γύρω. Μετά τα φυλάμε ή τα δίνουμε. Έτσι. Πολύ σωστό. Αφού γεννήσουμε λοιπόν και τον πρώτο καιρό που έχουμε και λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Μετά ψωνίζουμε για τα παιδιά μας. Μετά μόνο για τα παιδιά μας και μας καλύπτει. Αυτό πραγματικά είναι φοβερό, Ανούσα. Για πες. Πριν τα παιδιά έλεγα και εγώ ως γυναίκα μου άρεσε να ψωνίζω. Πάντα όμως με μέτρο, δεν υπερέβαλα, να σου πω. Δεν είμαι άνθρωπος που υπερβάλλει με τα ψώνια, αλλά αφού ήρθαν τα παιδιά και ειδικά η κόρη μου, νομίζω ότι τον εαυτό μου τον έχω ξεχάσει. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε. Επανερχόμαστε λοιπόν στο αφού έρθουν τα παιδιά μας, πώς μπορούμε στο λίγο χρόνο που έχουμε για τον εαυτό μας να είμαστε κομψές. Γιατί είναι ωραίο και τα παιδιά μας, νομίζω, να βλέπουν μια μαμά όμορφη. Ακόμα και στο σπίτι μέσα, όχι. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυτό. Το είπα. Έχει να κάνει με την αυτοεκτίμησή μας. Η εμφάνισή μας είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει. Εγώ βλέπω τώρα, φοράς ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μπες, ξέρεις, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι συντονισμένο με χρώματα άνοιξης. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στον άλλον. Και αντίστοιχα είναι και το πρώτο πράγμα που βλέπουν τα παιδιά πάνω μας. Αν λοιπόν είναι μια μαμά μέσα στο σπίτι, που όσο καλά και να είναι, βλέπουμε όμως μια πιο παραμελημένη εντός εκτός εισαγωγικών εικόνα, σίγουρα αυτό δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τιμές και κόστος. Σε ρούχα έχει να κάνει με διαχείριση. Με χρόνο, αντί να είναι ένα απλό μονόχρωμο t-shirt, ναι, μπορεί να είναι ένα ωραίο σλόγγαν, να υπάρχει ένα ωραίο σλόγγαν πάνω, μια ωραία φατσούλα και να είναι λίγο πιο funky. Μαθαίνουμε και αγγλικά με ένα ωραίο σλόγγαν. Πολύ ωραία. Που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό κάθε φορά. Μπορούμε το αυτοσυγκεκριμένο απλό t-shirt, δανείζομαι εγώ τώρα ένα από τα πιο απλά κομμάτια, να το κάνουμε παιχνίδι μαζί με τα μικρά μας και να μας το ζωγραφίσουν. Μπορεί, ωραία, αν φοράμε ένα αθλητικό. Γιατί εγώ που έχω σκεφτεί τα πάντα για να κάνω το σπίτι μου ατελιέ, το έχω σκεφτεί όλα. Εσύ μπορεί πολλά πράγματα αυτή την περίοδο και θέλω να μου πεις και λίγο για όλα αυτά που κάνεις. Πραγματικά, γιατί νομίζω θα είσαι η μητέρα ηρωίδα μόλις τελειώσουμε. Τι κάνεις, πες μας λίγο για σένα. Εγώ προσπαθώ να συνδυάσω λίγο τη μόδα. Να πω ένα αστερίσκο, ένα tip για τις φίλες μας και νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Να πούμε ότι τα ρούχα είναι μια ιστορία. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, πώς λέμε τα παραμύθια στα παιδιά μας, να χρησιμοποιούμε τα χρώματα και τα διαφορετικά κομμάτια για να πούμε κάθε μέρα μια διαφορετική ιστορία. Αυτό για να βοηθήσουμε τις μαμάδες που θέλουν λίγο να πασπαλίσουν έτσι με φαντασία την εμφάνισή τους. Μ' αρέσει. Πάμε σε σένα τώρα όμως, γιατί ο Νίκος μου λέει κλείνουμε. Θέλω λίγο την Ανούσα ακόμα, σας παρακαλώ λοιπόν, λίγο. Εντάξει, το blog που ξέρεις και τα λέμε μαζί και διαβάζουμε, το My Style Forecast, ναι. Που εκεί δημιουργούμε και πάρα πολύ ωραία βίντεο και μιλάμε για τα ρούχα σαν ιστορίες με ένα λίγο πιο δημιουργικό τρόπο. Τα περιοδικά που είναι μεγάλη αγάπη, το στυλ πάντα και ένας νέος χώρος στο κέντρο της Αθήνας, Νίκης 24 στο Σύνταγμα, που εκεί πάλι το ρούχο έχει μια λίγο πιο urban προσέγγιση. Ο χώρος πώς λέγεται? Λέγεται Ανάμεσα. Ανάμεσα. Είμαι στο Σύνταγμα. Από σε περιμένω να πούμε τα υπόλοιπα εκεί. Να πούμε τα υπόλοιπα εκεί. Και όταν λίγο χαλαρώσω από τα πολλά σου, σε περιμένω ξανά εδώ. Με tips και για παιδιά. Με tips για πολλά, να πούμε και τα ζουζούνια μας. Πήραμε μια γεύση από Ανούσα Μελά σήμερα μόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με πόσες αντικσότητες κατάφερες να έρθεις. Εμείς κλείνουμε, πέρασε η ώρα, δεν το καταλάβαμε. Τα λέμε σε μία εβδομάδα από σήμερα. Κάθε Τρίτη στις 9 μαζί σας. Όλα για τη μαμά. Καλό σας βράδυ, καλό μήνα, να είμαστε καλά. Γεια σας. Thank you.